Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί φοιτητές, τα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στα συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων. Οι φετινές εκλογές πάντως διεξάγονται σε υποτονικό κλίμα. Προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την οικονομική πολιτική βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των θεμάτων που προβάλλουν οι φοιτητικές παρατάξεις. Η οργάνωση των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ αλλά και θέματα εύρυθμης λειτουργίας τους βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φοιτητών. Είναι φανερό ότι αν από τη μια πλευρά υπάρχουν μνημόνια, υπάρχει επίθεση, ας πούμε, υπάρχει τσάκισμα δικαιωμάτων, αυτό που λείπει είναι, ας πούμε, ένα αντίστοιχο κίνημα λαϊκό και συγκεκριμένα, ας πούμε, και στα πανεπιστήμια, ένα φοιτητικό κίνημα, ας πούμε, το οποίο θα έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Η Δάπνο Δουφούκο, που πέρυσι είχε αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη για 21η χρονιά, τονίζει ότι δίνει τη δική της μάχη απέναντι στο μηδενισμό και την ισοπαίδωση. Την ίδια ώρα, φοιτητές από δεκάδες συλλόγους σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας συμμετέχουν στις εκλογές ως ΟΝΕΔ, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στην αναστολή λειτουργίας της οργάνωσης της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Είπαν σπουδαστικοί από την πλευρά της, που το 2015 είχε αναδειχθεί δεύτερη, καλεί τους φοιτητές να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα ανυπακοής και αντεπίθεσης στην αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου. Τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Εμείς, σαν πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, θα κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε αγωνιστικούς συλλόγους, οι οποίοι θα βγαίνουν μπροστά και θα παλεύουν τουλάχιστον για το φοιτητικό κίνημα, για να συσπηρωθεί. Για πρώτη φορά, τα αριστερά σχήματα ΑΕΑ, ΚΑΡΕΝ και ΑΡΔΙΝ συνεργάζονται και κατεβαίνουν μαζί στις φοιτητικές εκλογές, ενώ σε μεγαλύτερα ποσοστά στοχεύει η ΠΑΣΠ. Οι αξιώσεις μας είναι υψηλές. Θα κάνουμε τα πάντα. Απλά. Επειδή σεβόμαστε και κατανοούμε την κατάσταση της χώρας, δεν θα καταφύγουμε σε ακρότητες και πράγματα τα οποία είναι πέραν των δυνατοτήτων μας και του κράτους. Κατεβαίνουμε οργανωμένοι, με πλάνο. Θα στηρίξουμε το φοιτητή σε οτιδήποτε. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές γίνονται σε μια συγκυρία δύσκολη. Σε μια συγκυρία που έχουμε μια νεολαία και κυρίως μια φοιτητική νεολαία που εκτιμούμε ότι είναι το νούμερο ένα θύμα της κατάστασης. Μια νεολαία που τη στερούν το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν παιδεία, μια νεολαία που τις επιφυλάσσουν έναν εργασιακό μεσαίωνα με ανεργία, μετανάστευση και ελαστικές μορφές εργασίας ως προοπτική. Οι παρατάξεις που προσπαθούν να αυξήσουν τα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στις εκλογές, καθώς πέρυσι ήταν στο 60%, ούτε φέτος αναμένεται να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα.